Τα μαθηματικά φαίνεται να αναδεικνύονται στο μεγάλο ρυθμιστή τη φετινή εξεταστική διαδικασία για τους της του υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων. Καθώ ο αυξημένο βαθμό δυσκολία του τέταρτου επιστημονικού πεδίου που αφορά σε οικονομικέ σπουδέ και τι σχολέ πληροφορική επηρεάζουν ταυτόχρονα και τους μαθητές του μαθητέ του δεύτερου επιστημονικού πεδίου των θετικών επιστημών. Το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπου τα μαθηματικά που είναι κοινά με το δεύτερο πεδίο σίγουρα έκαναν ζημιά, είχαμε χαμηλότερε βαθμολογίε και κάπως δυσκολότερα ήταν φέτος τα θέματα της πληροφορική. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, από ό,τι φαίνεται τα μαθηματικά θα έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες φέτος, ήταν κάπως δυσκολότερα. Ε, από εκεί και πέρα η φυσική και η χημεία κοιμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα Άλλοι λένε λίγο ψηλότερα, άλλοι λίγο χαμηλότερα. Θα το δούμε με τα αποτελέσματα. Οι πρώτε πληροφορίε από τι βαθμολογίε μιλούν ακόμα και για ιστορικό χαμηλό στο συγκεκριμένο μάθημα, με το ποσοστό όσων έγραψαν κάτω από το 10 να φτάνει το 80 με 85% στο τέταρτο πεδίο και το 60 με 65% συνολικά. Το διαφαινόμενο Βατερλό πάντω επαναφέρει το αίτημα για εξέταση των υποψηφίων του δεύτερου και του τέταρτου πεδίου σε διαφορετικά θέματα και βιβλία στα μαθηματικά και όχι στι ίδιε ερωτήσει όπω γίνεται σήμερα. Αν πάρουμε το πρώτο επιστημονικό πεδίο υπήρξαν περισσότερες δυσκολίες στα αρχαία ε, και επίσης έχουμε την αντικατάσταση του μαθήματος κοινωνιολογίας από τα λατινικά, που σαν μάθημα είναι σίγουρα δυσκολότερο από την Έτσι. κοινωνιολογία, οπότε αναμένονται χαμηλότερες βαθμολογίες στα λατινικά σε σχέση με την κοινωνιολογία που υπήρχε μέχρι πέρυσι. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, όπως είπαμε, η φυσική και η χημεία είναι περίπου της ίδιας δυσκολίας με πέρυσι. Για τη βιολογία υπήρξαν ε, κάποια παράπονα από του μαθητέ ότι δεν έφτασε ο χρόνο, ίσω εκεί έχουμε λίγο χαμηλότερε βαθμολογίε. Κατά τα άλλα, μετά την πρώτη κανονική εξεταστική περίοδο σε τρία χρόνια, οι βάσει αναμένεται να κινηθούν πτωτικά, όπω και οι βαθμοί των υποψηφίων στα εξεταζόμενα μαθήματα. Συνολικά αναμένεται πτώση των βάσεων, η οποία θα καταγραφεί κυρίω στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, ενώ από τη γενική εικόνα φαίνεται να γλιτώνει μόνο το τρίτο πεδίο των επιστημών υγεία, με μικρέ πάντω αυξομοιώσει. Υπάρχει μία μείωση εισακτέων, δηλαδή από τις 78.000 θέσεις που είχαμε πέρυσι πήγαν στις 68 τώρα που μαζί με τις στρατιωτικές σχολές και αστυνομία, πυροσβεστική και τα υπόλοιπα θα προσεγγίσουν τις 70.000. Όμως πάλι 60.000 θα μπουν. Ναι. Δηλαδή η ελάχιστη βάση εισαγωγή θέτει ένα φραγμό που ανεξάρτητα αν τα παιδιά έχουν γράψει καλύτερα ή χειρότερα τελικά θα κοπεί ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών γιατί δεν θα έχει πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής.